Μας είχε μιλήσει για τα προβλήματα του σωματείου των Ελλήνων θεατρικών συγγραφέων. Σήμερα θα μας μιλήσει για τη θεατρική του δουλειά. Για το θέατρο Μάσκες, που φέτος κλείνει 13 χρόνια και έχει ανεβάσει 18 παραγωγές. Η χρονιά φέτος ξεκινάει με το έργο του Ζακόπουλου του Νίκου, μια παράξενη πόρνη, και είναι μια ανατομία της σχέσης των δύο φίλων, ιδωμένη βέβαια μέσα από την πλευρά του επιστήμονα, διότι είναι γιατρός ο κ. Ζακόπουλος, αλλά σηκωμένο με την θεατρική του πλευρά ως συγγραφέα, σε μια ατμόσφαιρα ποιητική, θα έλεγα, δηλαδή παραπάνω από ρεαλιστικό. Νομίζω ότι αυτό το έργο έχει τη θέση του σήμερα και μάλιστα εκεί που το βάζει. Δηλαδή στο χώρο αυτό της ιεροτελεστίας μιας κυρίας η οποία κάνει το αρχαιότερο επάγγελμα του κόσμου. Ξεκίνησα ήδη και πήρα την αγάπη τη Μανουρά για να κάνει αυτήν την κυρία, ένα νέο ηθοποιό, γιατί ας το πούμε άλλη μια φορά, ότι το έχω πει και παλαιότερα όταν με ξανακαλέσατε, ότι υπάρχει μια μειονότητα από τον πιο φωτισμένων ηθοποιών που έχουμε. Αυτό είμαι σίγουρος και επιτρέψτε μου να το βεβαιώσω για άλλη μια φορά. Ανακάλυψα λοιπόν ένα νέο, ο οποίος θα είναι ο άντρας, λέγεται Σωτήρης Κάτσενος, θα παίξει και μια κούκλα μέσα και ακόμα ένας τρίτος ρόλος που δεν έχω προσλάβει, δεν έχω βρει ακόμα αυτό που θέλω. Αναζητείτε. Αναζητείτε και με την ευκαιρία τη ζωντανή σας της εκπομπής, χαρά μου θα είναι να δω ακόμα μερικούς ανθρώπους, γιατί κοντά τους και εγώ ανανεώνομαι. Μερικούς άντρες ηθοποιούς. Άντρες ηθοποιούς, βεβαίως. Τα σκηνικά και τα κοστούμια. Τώρα 12 χρόνια συνεργάζομαι με παλαιούς συνεργάτες, είναι η μόνιμή μου. Φέτος αποφάσισα να δώσω σε νέους την ευκαιρία, διότι είναι πολύ ταλαντούχοι. Πέρσι είχε έρθει ένα μικρό κοριτσάκι που έφτιαξε τις κούκλες. Φέτος αυτό έχει σκηνικά, κοστούμια και την κούκλα. Το όνομα, Κική και Τικίδου. Και τέλος, φέτος ήρθαν μερικοί μουσικοί. Άλλο κεφάλαιο αυτό, πολύ σπουδαίο. Στη μουσική λοιπόν θα την έχει ένας Κυριάκος Κοσμάς. Νεότατος και αυτός. Όλο το επιτελείο είναι νέοι. Αυτά ως προς την εκκίνηση, το πρώτο κομμάτι των μασκών. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι έχεις κάποιο ρεπερτόριο προγραμματίσει. Μετά έχουμε παραστασιακή ποίηση. Όχι, να μην μας τα πεις όλα, γιατί όταν θα ετοιμάσεις το άλλο πρόγραμμα θα σε ξανά έχουμε εδώ να μας τα πεις. Πολύ ωραία. Έτσι, να είναι και φρέσκα. Μιλάμε λοιπόν για το πρώτο. Ναι. Μιλήσαμε τώρα για τις μάσκες, μιλήσαμε ότι δίνεις την δυνατότητα σήμερα σε πολύ νέα παιδιά να λάβουν μέρος σε αυτή την παράσταση, σαν ηθοποιοί, σαν σκηνογράφοι, σαν μουσικοί. Έτσι, και είναι πάρα πολύ σπουδαίο αυτό το να δίνουν κάποιοι φτασμένοι τις ευκαιρίες στους νέους ανθρώπους. Που σίγουρα υπάρχουν ταλέντα και χρειάζεται μόνο μία ευκαιρία για να το αποδείξουν το ταλέντο σε αυτό. Γιώργο, είσαι άνθρωπος που ασχολείσαι με τα κοινά πάρα πολύ. Ξέρω ότι υπάρχουν παράπονα από πολλούς ελεύθερους θειάσους, από το Υπουργείο Παιδείας που δεν χρηματοδοτεί σωστά ή αρκετά, αν θέλεις, κάποιους θειάσους κλπ. Το Υπουργείο Πολιτισμού, Χθες άκουσα την κυρία Μπενάκη που δήλωσε ότι θα υπάρχει ένας νέος τρόπος χρηματοδότησης των ελεύθερων θεάτρων. Άμα έμαθες τίποτα σχετικά ή είναι πολύ νωρίς ακόμα, γιατί και εγώ δεν ξέρω τι πάει. Κοιτάξτε, πάντοτε ελπίζουμε σε μία αξιοκρατία. Τώρα το πόσο επιτυγχάνεται σε αυτόν τον τόπο είναι μία άλλη ιστορία. Με αυτή την ελπίδα βέβαια πάντοτε ζούμε και ανανεωνόμαστε. Από την άλλη πλευρά, στο δικό μας τον χώρο ελοχεύει ο παρεοκρατισμός. Θα έλεγα ότι είμαι πάρα πολύ ανασφαλής στην γνωμοδοτική επιτροπή, την παρούσα, όπως και την προηγούμενη άλλωστε. Όμως, κοντός ψαλμός αλληλούια. Εκείνο βέβαια που με κάνει να έχω κάποιες σοβαρές ελπίδες είναι ότι δεν την ξέρω την υπουργό, έχουμε ζητήσει σαν εταιρεία θεατρικών συγγραφέων, τη δούμε, φαίνεται συμπαθής άνθρωπος. Όμως, δίνω μεγάλες ελπίδες να υπάρχει μια τίμια μοιρασιά. Ναι. Αλλά, συγγνώμη, ναι, να ολοκληρώσω, κυρία Κρήτα, η τίμια μοιρασιά οφείλεται στο γεγονός ότι το Υπουργείο Πολιτισμού έχει έναν
άνδρα εκεί, ο οποίος είναι και φωτισμένος άνθρωπος των γραμμάτων και είναι συγχρόνως και πολιτικός. Είναι ο Παναγιώτης ο Φωτέας. Ας το πούμε για άλλη μια φορά, διότι τα Κυπαρίσια, τα όρθια είναι λίγα. Και εγώ δεν το λέω εύκολα τον λόγο για κάποιον πολιτικό, όθε και αν ανήκει. Σωστό. Γιώργο, είναι γνώρισμά σου άλλωστε η αλήθεια. Και έμαθες να τη λες και είναι πραγματικά πολύ ευχάριστο που αυτή τη στιγμή βρίσκεις ότι υπάρχει ένας άνθρωπος του Υπουργείου Πολιτισμού, αφού δεν έχετε γνωρίσει ακόμα την κυρία Μπενάκη, που πιστεύεις ότι μπορεί να μοιράσει τα το κέσαρος το κέσαρι. Κοιτάξτε, γνωμοδοτεί η επιτροπή αυτή. Και ο υπουργός, δηλαδή η κυρία Μπενάκη, ασφαλώς με σύμβουλο τον κύριο Φωτέα, αποφασίζει. Πρέπει να πούμε μισή λέξη για να μην καθυστερώ την εκπομπή σας, η οποία έχει θαυμάσια ροή, ότι το θέατρο από αυτά τα λίγα χρήματα, το μικρό θέατρο, αυτό το εκτός τυχών, ανανεώνεται συνεχώς. Δηλαδή σοβαρές ελπίδες γεννιούνται. Η γλώσσα, αυτό το σπαθί της ψυχής, συνεχώς δίνει εξετάσεις. Οι ηθοποιοί, όλοι, οι σκηνογράφοι, η μουσική, είναι ένα τεράστιο υλικό πνευματικό που δίνει ένα συνεχές παρόν. Δηλαδή δεν είναι γκέτο όπως είναι το θειασαρχικό σχήμα. Που ένα θειασαρχικό σχήμα με την πρωταγωνίστρια και τον πρωταγωνιστή τραβάει μια σουρντίνα 10 χρόνια, 20. Εδώ είναι νέοι άνθρωποι και ανανεώνεται. Αυτή είναι η ελπίδα. Τα μικρά θέατρα δεν έχουν χρήματα. Και πολύ σωστά, τώρα, το Λότο. Είναι μεγάλη τύχη τελικά ήτανε, για τους ανθρώπους. Ήτανε από τον ουρανό αυτό, ναι, μάνα εξ ουρανού. Ναι. Λοιπόν, να δίνουν χρήματα, οπουδήποτε. Στην τέχνη, η τέχνη πάντοτε ήταν από το χώρο συγγενής. Λοιπόν, πρέπει να δίνονται χρήματα, λιγότερα ή περισσότερα να δίνονται. Δεν θα έπρεπε, εσύ τώρα θα έχεις να προτείνεις κάποια κριτήρια, αυτό ακριβώς θέλω να σου πω. Επειδή συνήθως υπάρχουν παράπονα, γιατί να δώσουν πιο πολλά σε αυτούς, ναι, γιατί να δώσουν λιγότερα σε μένα. Υπάρχουν κάποια κριτήρια αξιολόγησης αυτών όλων των θεάσεων. Να σας πω, είναι λίγο δύσκολο. Εάν η Επιτροπή Γνωμοδοτική σταθεί υπεράνω των προσωπικών φιλοδοξιών και των γνωριμίων, εκεί είναι το ζήτημα. Ο κάθε ένας έχει δώσει τις εξετάσεις του. Δηλαδή, άλλος είναι 5, 10, 15 χρόνια. Εάν λοιπόν σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, τα πρώτα λάθη θα απαλληφθούν από αυτήν την πρωτοβουλία. Το δεύτερο, νεοελληνικός λόγος πάει μαζί με τον νεοέλληνα ηθοποιό. Αυτή η θαυμάσια συγκυρία, δηλαδή αυτό το εγώ τώρα που κάνω πρόβες και βλέπω τον ηθοποιό που παίρνει το λόγο το θεατρικό στο στόμα του να τον ενσαρκωθεί, να τον δώσει, είναι ένα πράγμα μαγευτικό που ξαφνικά δεν θέλω τίποτα, να με βάζεις μέσα στο θέατρο και να μου δίνεις ένα κομματάκι ψωμί ένα 24 ώρων, καμία άλλη επιθυμία. Μέσα από αυτήν την σύζευξη παράγεται ο πολιτισμός. Λοιπόν, ο νεοελληνικός λόγος, ο δραματικός νεοελληνικός λόγος, πρέπει να είναι μέσα στην ιστορία πρώτος. Η Γαλλία να ανεβάζει 85% δικό της ρεπερτόριο. Τα ανατολικά, θέατρο, τα ανατολικά, ναι, μικρά κράτη, 95%. Παρουσιάζεται σε εμάς το φαινόμενο να ανεβάζουμε τους ξένους περισσότερο. Άγιοι, ωραίοι και αυτοί. Αλλά να βλογήσουμε και το σπίτι μας. Ναι, σίγουρα θα πρέπει, άλλωστε δεν μας λείπει τίποτα. Και όχι μόνο δεν μας λείπει, έχουμε περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο λαό. Έχουμε μία παιδεία χιλιάδων χρόνων. Έχουμε βάσεις, έχουμε ήθη και έθιμα, έχουμε ανθρώπους που γράφουν πάρα πολύ ωραία και πρέπει το ελληνικό θεατρικό έργο να προωθηθεί και στις κρατικές σκηνές αλλά και στα ιδιωτικά, έστω αυτά τα μικρά θέατρα. Γι' αυτό και είναι ένα κέντρο όπου μπορούν να ξεπηδήσουν και νέοι συγγραφείς και νέοι ηθοποιοί, νέοι καλλιτέχνες γενικά. Ας αφήσουμε όμως αυτή την πλευρά του θέατρου και να έρθουμε σε κάτι άλλο. Αυτές τις μέρες, σήμερα μάλλον, ανοίγει η έκθεση του βιβλίου. Μάλιστα. Κάπου, δεν ξέρω, άκουσα κάποιες χιλιάδες τίτλοι βιβλίων θα εκτεθούν στο κοινό κλπ. Βεβαίως καλό θα είναι ο καθένας να πάει εκεί να διαλέξει ένα βιβλίο για τον εαυτό του, για το παιδί του, για το φίλο του, τη φίλη του. Καλό θα είναι. Αλλά πες μου, Γιώργο, εσύ, σαν άνθρωπος των γραμμάτων που είσαι, πόσο διαβάζει ο Έλληνας σήμερα? Κύριε Κατράνη, αυτή τη φορά δεν με συνελάβατε αδιάβαστο. Και θα είμαι έντιμος απέναντι στο κοινό που μας βλέπει. Πρώτος εγώ είμαι στουρνάρι. 10-15 χρόνια είχα να διαβάσω βιβλίο. Τα μαθητικά μου χρόνια, τα φοιτητικά ήταν η ενασχόλησής μου. Έλαχε όμως τώρα να δουλεύω σε μία εφημερίδα. Και αναγκάζομαι να κάνω παρουσία βιβλίων και βιβλιοκριτική κατ' επάγγελμα. Δηλαδή πηγαίνω στην εφημερίδα για να πάρω ένα μεροκάματο. Και αυτό με οδηγεί σε μία συνείδηση ότι για να την κάνω καλά τη δουλειά
πρέπει να πάω στο βιβλίο. Λοιπόν, είναι πιο ιερότερο αυτό που θα σας πω τώρα από το θέατρο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που θα σας πω με δύο κουβέντες, γιατί με πρόσφατα το έχω ενστερνιστεί. Υπάρχουν οι ιδιώτες. Το κράτος δεν έχει βοηθήσει ακόμα το βιβλίο. Μακάρι τώρα που μας ακούνε και η κυρία Μπενάκη, που έχουμε μια αμεσότητα τώρα, βεβαίως, μακάρι να τα ρίξει τα μπακοτσέντουλα. Διότι το βιβλίο τώρα εκεί, στις ιδιώτες που πάω, είναι ένας συναγερμός ολόκληρος. Τα έχω χάσει, κυρίες και κύριοι. Και εσείς που με ακούτε. Δηλαδή, είναι επιμελημένες εκδόσεις από πλευράς αισθητικής. Εσείς θα το ξέρετε, κυρία Κρήτα, διότι γνωρίζω από παλαιότερα που είχατε μια ενασχόληση ίδια. Λοιπόν, περιεχόμενο, επιλογές. Τι να σας πω, χωρίς να αναφέρω εκδοτικό οίκο, ήρθα πρόσφατα και γνώρισα έναν εκδότη, ο οποίος με έστησε στον τοίχο. 50 ετών άνδρας, 16 χρόνια βιβλιοπωλείο, εκδότης, 16 χρόνια δραστηριότητα, αυτοδημιούργητος, 1050 βιβλία. Και τώρα ετοιμάζει, προσέξτε το, αυτό είναι είδηση προς εσάς, στην Αμερική, κάπου σε ένα πανεπιστήμιο, δεν ξέρω πού, 30 χρόνια, πανεπιστημιακοί δάσκαλοι μελέτησαν την αρχαία μας λογοτεχνία, με ένα κουρμπάνι 3.000 φοιτητές. Τώρα με τους κομπιούτερ βγάλανε μία δισκέτα. Και μέσα σε αυτήν τη δισκέτα είναι ολόκληρος ο πολιτισμός μας, μέχρι και την τελευταία ακόμα έρευνα, ακόμα και ένα στίχος του Ευρυπίδη, αν είναι δικός τους ή αν δεν είναι του Ευρυπίδη, δεν είναι δικός του. Μάλιστα. Αυτό το υλικό το έχει πάρει αυτός ο εκδοτικός οίκος και μία δέσμη 540 βιβλίων εκδίδεται εδώ για πρώτη φορά. Σας λέω ένα παράδειγμα μόνον. Και απαντώ στο ερώτημά σας. Δεν διαβάζει ο νεοέλληνας. Είμαστε στο δε βαριέσαι. Θα πάμε στην ταβερνίτσα μας και εγώ πρώτος το λίθρο βαλέτο. Θα καθίσω και στην τηλεόρασή μου. Θα έχω και τον κήπο μου να ασχοληθώ. Δηλαδή, κάνουμε πολλές άλλες δουλειές, αλλά το ιερότερο δώρο που μας έδωσε ο Θεούλης στο βιβλίο, το ιερότερο, που πρέπει να το έχουμε προς κέφαλο και να επικοινωνούμε μαζί του, γιατί εκεί ο άνθρωπος δεν είναι μόνος πια, να το έχει δίπλα του και να το βγάζει και να επικοινωνεί, δεν διαβάζουμε. Βέβαια, και τελειώνω, πάντοτε υπάρχουν ελπίδες. Είναι παμέγιστο όπλο η τηλεόραση. Μήπως, Γιώργο μου, σε αυτό φταίει ο ρυθμός της ζωής. Μήπως αυτό το κυνήγι του μεροκάματου, του πλουτισμού, αν θέλεις, μας κάνει να ξεφεύγουμε από το βιβλίο, από κάποιες ώρες που είναι μοναδικά δικές μας και δεν αναπληρώνονται με τίποτα. Του μεροκάματου, όχι. Όχι. Του νεοπλουτισμού, ναι. Ο άνθρωπος που έχει ένα μεροκάματο και θέλει να έρθει να διαβάσει βιβλίο, θα το βρει. Ο νεοπλουτισμός είναι μια άλλη ιστορία, θέλει το